Καταρχάς είναι μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή η εσωκομματική διαδικασία, η οποία διήρκησε πάρα πολύ καιρό και κούρασε και στεναχώρησε, έληξε με έναν πολύ ομαλό τρόπο. Και βεβαίως έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο ελπίζαμε να βγει από αυτή τη διαδικασία, που είναι η Νέα Δημοκρατία να δείξει στοιχεία ανανέωσης και στοιχεία ελπίδας. Νομίζω ότι αυτό καταφέραμε χθες το βράδυ, κατάφεραν οι Δημοκράτες και παρά τα προγνωστικά και ακυρώνοντας οποιασδήποτε προβλέψεις και γκάλο, να πούνε ότι ξέρετε πρέπει να πάμε μπροστά, να εμπιστευτούμε την καινούργια γενιά και να δούμε πώς θα πραγματικά να συγκροτήσουμε τον πολιτικό λόγο της παράταξης. Για τη χώρα νομίζω ότι τα πράγματα πλέον αλλάζουν δραματικά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα. Και αλλάζουν δραματικά, διότι έχοντας η Νέα Δημοκρατία και εγώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κανένας δεν πρόκειται να σκεφτεί από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να δώσει ψήφο στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε το Ποτάμι, ούτε το Πασόκ, ούτε ο κ. Λεβέντης δεν θα διανοηθούν να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα από εδώ και πέρα. Ο Κυριάκος από χθες το βράδυ δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόνο. Είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και είναι αναγκασμένος να εκφράζει το όλο. Μην εκπλαγείτε ότι θα έχει έναν λόγο ο οποίος θα αγκαλιάζει.